Αρχίζει ως εξής. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού ειν έδωκεν αυτό ο Θεός δείξε της δούλης αυτού αντί γενέστε εν τάχει και εσήμανε αποστήλας δια του Αγγέλου αυτού το δούλο αυτού Ιωάννη. Λέει, είναι αποκάλυψη της οικονομίας του Ιησού Χριστού, δηλαδή της Εκκλησίας, η οποία διαρκεί από τον καιρό του Χριστού μέχρι την Δευτέρα Παρουσία. Και αυτή την αποκάλυψη την έδωσε, λέει ο Θεός, ο Πατήρ, εις τον Ιησού Χριστόν, για να δείξει εις τους δούλους αυτού εκείνα τα οποία θα γίνουν εντάχει. Διότι όπως είπα και προηγουμένως, από τον καιρό του Ιωάννου
ίσως είναι αυτά τα οποία γράφει η Αποκάλυψη. Και σήμανε αποστήλα δια του Αγγέλου αυτού, το λόγο αυτού Ιωάννη. Χριστός εν μέσω ενός Αγγέλου τα έλεγε εις τον Ιωάννη. Ως ο οποίος εμαρτύρησε τον Λόγον του Θεού και την μαρτυρία Ιησού Χριστού όσα είδε. Ο Ιωάννης λέει, εμαρτύρησε, δηλαδή εβεβαίωσε το κήρυγμα και τα λόγια του Ιησού Χριστού όσα ο ίδιος είδε, τον Απόστολος του Χριστού, και όσα έλεγε, τα είδε ο ίδιος. Και λέγει, είναι μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εν αυτοί διαγραμμένα, ο γάρ καιρός εγγύς. Τι ωραία μας τα λέγει. Ενώ πολλοί φοβούνται να διαβάσουν την Αποκάλυψη και πράγματι δεν είναι κατανοητή σε όλους. Διότι η Αποκάλυψη σε όλα τα σημεία μια μιλά αλληγορικώς. Αλλά είναι τόσο ωφέλιμα όταν κανείς τα ερμηνεύσει όπως πρέπει, που είναι μακάριος λέει ο αναγινώσκων και οι ακούοντες του λόγους της προφητείας ταύτης και τηρούντες τα εν αυτοί διαγραμμένα. Όσα λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως πρέπει να τα τηρούμε, όχι μόνο να τα ακούσουμε. Δεν τα έγραψε δηλαδή για να τα μάθουμε, απλώς θα γίνουν αυτά και αυτά εις κάποια εποχή. Αλλά να τηρήσουμε εκείνα τα οποία λέγει η Αποκάλυψη. Διότι λέει ο καιρός εγγύθη. Δηλαδή θα αρχίσουν από τότε και ήδη ήρχισαν από τότε οι ιδιωμοί. Ιωάννης τες επτά εκκλησίες τες εν διασία χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού ο Ων και ο Ι και ο ερχόμενος και από των επτά πνευμάτων α ενώπιον του θρόνου αυτού. Ο Ιωάννης λέει, εκείνα που είδε στις οράσεις του, τα έγραψε και τα έστειλε στις επτά εκκλησίες που ήταν στη Μικρά Ασία. Και του λέει, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού. Εννοεί τον Πατέρα εδώ, χάρις από τον Πατέρα, ο Ων και ο Ι και ο ερχόμενος. Είναι ο Ων, ο υπάρχον, εκείνος που δεν είχε ούτε αρχή ούτε τέλος. Εκείνος που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε. Και χάρη θα έχουμε όχι από τον Πατέρα μόνο, αλλά και από των επτά πνευμάτων α ενώπιον του θρόνου αυτού και από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία είναι πάμπολα, διότι ο αριθμός σημαίνει πολλά. Είπε μας για τον Πατέρα, για το Πνεύμα, τώρα μας λέει για τον Χριστό. Δηλαδή αρχίζει την Αποκάλυψη του με βάση την Αγία Τριάδα. Και από Ιησού Χριστού, ο μάρτης ο πιστός, ο πρωτότοκος των νεκρών και ο άρχοντος βασιλέων της γης, το αγαπώντι ημάς και ελούσαντι ημάς από των αμαρτιών ημών εν πνεύματι αυτού. Και από Ιησού Χριστού, ο μάρτης, ο πιστός,
ως τα λέγει, είναι πιστά, είναι αληθινά και είναι ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Είναι ο μόνος ο οποίος αναστήθη εκ των νεκρών και δεν απέθνε, διότι αναστήθησαν και άλλοι, αλλά μετά πέθανε πάλι. Χριστός είναι ο πρωτότοκος εκ των νεκρών και ο άρχων των βασιλέων της γης. Το αγαπώντι ημάς και ελούσαντι ημάς από των αμαρτιών ημών εν το αίματι αυτού. Είναι αυτός ο οποίος μας συλλάβησε, μας εσπλαχνίστη και μας έλουσε, λέει, με το αίμα του. Μας εκαθάρισε με τη σταυρική του θυσία. Εύχεται τον λοιπόν ο Ιωάννης, η Αγία Τριάς, να στείλει την χάρη σε αυτές τις εκκλησίες που στέλνει την επιστολή. Και επίησεν ημάς βασιλεία, ιερείς το Θεό και πατρία αυτού, αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίησεν ημάς βασιλεία. Βασιλεία του Θεού είναι στους ουρανούς. Την επέκτηνεν τώρα και εις την γη. Θυμάστε το πρώτο κήρυγμα τόσο του Ιωάννου του Βαπτιστού όσο και του Χριστού μετανοείται. Είναι και η γκριά βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή η βασιλεία των ουρανών έφτασε πλέον και στη γη. Όσοι πιστεύουν στον Χριστό ανήκουν στη βασιλεία του Θεού. Μας έκανε πλέον δική του βασιλεία, δικούς του υπηκόους. Και ιερείς στο Θεό και πατρί αυτού. Μας έκανε ιερείς, μας αξίωσε να θυσιάζουμε και να λειτουργούμε στον Θεό. Η Θεία Λειτουργία που γίνεται είναι μια θυσία, η σταυρική θυσία του Χριστού, η οποία συνεχίζεται και θα συνεχίζεται εις τους αιώνας μέχρι την Δευτέρα Παρουσία. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτά που σπουδεύω είναι αληθινά. Ιδού έρχεται μετά των νεφελών και όψεται αυτόν πάσο φθαλμός και ήγαινε σε αυτόν εξεκέντησα και κόψονται επ' αυτόν πάσε εφηλέ της γης. Ναι, αμήν. Θα έρθει μια ώρα που ο Χριστός θα έρθει επί των νεφελών. Όχι όμως όπως είστε πρώτα, ταπεινός, μέσα στο σπήριο, μέσα στη φάτη, αλλά μετά των νεφελών. Επίσημα πλέον θα κατέρθει από τους ουρανούς με δόξαν πολύ και όψονται αυτόν πάσο φθαρμός, όλος ο κόσμος θα τον δει. Και ήδη σε αυτόν εξεκέντησαν αυτοί οι Ιουδαίοι, τον εσταύρωσαν και τον εκέντησαν με την πλάχη, θα τον δουν και κόψονται από αυτόν τα κλάψουσι, τα θρυνήσουσι για την αδυστία τους. Πάσε φιλέ της γης, όλοι εκείνοι οι άπιστοι θα κλαίουν και θα θρυνούσι, διότι ενώ τους εδόθη η ευκαιρία να γίνουν και αυτοί χριστιανοί, απίστησαν. Και λέγει ναι, αμήν. Αυτά είναι αληθινά πιστεύω. Εγώ είμαι το Α και το Ω, λέγει Κύριος ο Θεός. Ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Ο Χριστός είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Τα πάντα δηλαδή εκτίστησαν μέσα του Χριστού
και το τέλος πάλι θα είναι ηλικία του Χριστόν. Συμπεριλαμβάνει τα πάντα, είναι πανταχού παρόν και κυβερνά τα πάντα ο Χριστός. Θα μου πείτε, πώς κυβερνά τα πάντα, αφού είναι τόσες καταστροφίες και τόσοι πόλεμοι. Είναι μια απορία. Κυβερνά τους ειδικούς, εκείνους που εμπίστευσαν, τους κυβερνά, τους προστατεύει και τους οδηγεί στην βασιλεία του. Οι άλλοι είναι ελεύθεροι. Δεν μου ακούεις. Ωραία, κάνε ό,τι θέλεις. Και βλέπετε, γιατί γίνονται αυτοί οι πόλεμοι. Διότι είναι μακράν του Θεού οι άνθρωποι. Και ο ένας καταδιώκει τον άλλον. Για το πληθυνθήν, λέει, την αμαρτία, ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Όταν φύγει η αγάπη, έρχεται πλέον το μίσος. Εγώ, Ιωάννης, ο αδελφός ημών, μιλά τώρα ο Ιωάννης, εγώ Ιωάννης, ο αδελφός ημών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού Χριστό, εγενόμην εν την ίσο τη καλουμένη Πάτμο, δια των λόγων του Θεού και δια τη μαρτυρία Ιησού Χριστού. Μας λέει πώς επρέπει στην Πάτμο. Εγώ Ιωάννης, ο αδελφός σας, γιατί έγραφαν, όπως είπαμε, στις εκκλησίες, στους επισκόπους των εκκλησιών, εγώ αδελφός ημών, ο οποίος είμαι συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού Χριστό. Για το κήρυγμα του, για την δράση του για τον Ιησού Χριστό, είχαν αυτές τις θλίψεις και τους διωγμούς. Εγενώνει εν την ίσο την καλουμένη Πάτμο, για ποιον λόγο, δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρία Ιησού Χριστού. Επειδή εκείνη θα λέγει τον λόγο του Θεού και μαρτυρούσα την αλήθεια του λόγου του Θεού και του Ευαγγελίου, γι' αυτό με εξόρισαν εις την ίσο Πάτμο. Και εκεί τι έγινε. Εγενόμην εμπνεύματι εν την Κυριακή ημέρα και ήκουσα φωνήν ο πίσω μου μεγάλη ως σάλπιγγος λεγούσης. Μια ημέρα λέει Κυριακή, εγενόμην εμπνεύματι, δηλαδή ελεκτός του εαυτού του. Είδε όραμα, ήρθε σε έκσταση και ήκουσε φωνή από πίσω του, τόσο μεγάλη ως φωνή της σάρπιγγος και του έλεγε, «Ο βλέπεις γράψον εις βιβλίον και πέμψον τις επτά εκκλησίες, εις Έφεσον και εις Σμύρνη και εις Πέργαμο και εις Θυάτυρα και εις Σάρδης και εις Φιλαδέλφια και εις Λαοδίκια. Ήταν οι 7 εκκλησίες που ήταν εκεί γύρω γύρω από την Έφεσον που είχε εγκρίξει ο Ιωάννης και του έλεγε τη φωνή, αυτά που ακούεις γράψε τα και στείλε τα σαν εγκύκλιο σε αυτές τις 7 εκκλησίες. Βεβαίως αυτά που έγραψε δεν είναι μόνο για τις 7 εκκλησίες. Είναι γενικώς για όλη την εκκλησία και για πάντοτε, δηλαδή εφαρμόζονται και σε εμάς. Και εκεί επέστρεψα βλέπει την φωνή ήδης ελάλη μετεγού και επιστρέψας
γίνονται πτά λιγνίας χρυσάς. Όταν ήκουσαν τη φωνή, λέει, έστρεψαν το βλέμμα του πίσω, για να δει ποιος είναι, του εφώναζε. Και ποιος ήταν αυτός που ελάλη με αυτόν. Και είδε επτά λιχνίας χρυσάς. Τι είναι επτά λιχνίας χρυσές? Είναι επτά εκκλησίες που μας είπε προηγουμένως. Τα πόλεις που είχε έκανε τις εκκλησίες αυτές. Και εν μέσω των επτά λιχνιών όμοιον ιό ανθρώπου ενδεδειμένον ποδήρι και περιεζωσμένον προς τις μαστείς ζώνην χρυσήν. Μέσα στις επτά λιχνίες είδωνε έναν άνθρωπο, λέει, ο οποίος ήταν ζωσμένος με έναν ένδυμα που έφτανε από πάνω έως τα πόδια του. Και είχε μία ζώνη επάνω στο στήθος του. Δεν ήταν ζώνη για να κρατεί τα ρούχα του, αλλά ήταν ζώνη εξουσίας που την βάλει στο στήθος του. Η δε κεφαλή αυτού και τρίχες λευκέ ως αέριον λευκών, ως χιόν, και η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός. Κεφαλή αυτού και τρίχες λευκέ ως αέριον λευκών και ως χιόν. Φαίνεται ότι είναι γέρο, παρόλο που ήταν ο Υιός του Θεού αυτός που έβλεπε, ήταν ο παλαιός των ημερών, δηλαδή ήταν από την αρχή. Δεν ήταν κάτι το νέο, αλλά ήταν παλαιός από τον καιρό που υπήρχε ο πατέρας του, υπήρχε και αυτός. Αυτό δείχνει ότι ήταν λευκές τρίχες της κεφαλής του. Και η οφθαλμή, λέει, ήταν ως φλόξ πυρός, ως φλόγα πυρός, δηλαδή έβλεπε τα πάντα εις την λεπτομέρεια τους. Και οι πόδες αυτού όμοι χαλκολιβάνω ως εν καμίνο πεπυρωμένοι και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Οι πόδες αυτού, λέει, ήσαν όμοι με χαλκολίβανο. Η ερμηνευτέα λέγεται, το ερμηνεύουν αυτό, λέει, χρυσός και άγγυρος, ο οποίος μόλις βγήκε από το καμίνι ήταν πεπυρωμένη η πόδες του. Θέλει να πει ότι ήταν τόσο στιβαρή, τόσο στερεή, ήταν ανίκητος αυτός ο άνθρωπος που έβλεπε. Και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών, ήταν τόσο βροντερή, τόσο δυνατή, όπως πέφτουν νερά πολλά και κάνουν θόρυβο, έτσι ήταν η φωνή του. Και έχουν εν τη δεξιά χειρή αυτού αστέρας επθάν. Και εκ του στόματος αυτού ρομφαία δίστομος, οξία, εκπορευωμένη και η όψης αυτού ως ο ήλιος φαίνει εν τη δυνάμει αυτού. Και έχουν, λέει, εν τη δεξιά χειρή αυτού αστέρας επθάν. Αστέρες, οι λιχνίες είναι οι εκκλησίες. Οι αστέρες είναι οι επίσκοποι. Τους είχε μέσα στο παντοδύναμο χέρι του, δηλαδή τους επροστάτευε, τους εφύλαγε, τους οδηγούσε στον δρόμο του Θεού. Και εκ του στόματος αυτού ρομφαία δίστομος,
αυτά σπαθεί το οποιονέκοβε και από τη μία μεριά και από την άλλη. Ο φαιά δίστομος, οξία, μυτερή, εκπορευωμένη, έβγαινε, λέει, από το στόμα του. Θέλω να πει ότι ο λόγος του ήταν τόσο δυνατός και τόση δύναμη είχε που μπορούσε να μπει μέσα στα βάθη της ψυχής του ανθρώπου. Δεν είναι όμως τα λόγια τα δικά μας. Είχαν δύναμη θεϊκή. Και οι όψεις αυτού ως ο ήλιος φαίνει εν τη δυνάμει αυτού. Το πρόσωπο του ήταν πολύ απλό, όπως το ίδιο. Και ό,τι είδαν αυτόν, έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός. Ποιος μπορεί να παίξει, να δει την λάψη αυτή του Θεού. Έπεσε, λέει, μπροστά του, στα πόδια του σαν νεκρός. Και έφυγε την δεξιά αυτού χείρα επεμέ λέγω. Έβαλε το χέρι του πάνω του και του είπε μύφω, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος του βασιλιά μου, το μέλος. Και ο ζών και γενόμην νεκρός και ειδού ζώνη μη εις τους αιώνας των αιώνων. Τι ωραία. Είμαι ο ζών, η πηγή της ζωής. Έχω τη ζωή από μόνο μου. Δεν μου έδωσε τη ζωή κανείς άλλος. Είμαι ο ζών. Και γενόμην νεκρός, σαν άνθρωπος, απέθανε πάνω στο σταυρό. Αλλά, τι λέει, εγενόμην νεκρός και ειδού ζώνημι εις τους αιώνας των αιώνων. Παρόλο που απέθανα, ανεστήθηκα και είμαι ζωντανός και θα είμαι ζωντανός εις τους αιώνας. Και έχω τα σκλής του θανάτου και του άδου. Ενίκησε τον θάνατο, ενίκησε τον Άδη, έβγαλε τους νεκρούς από τον Άδη και τους ελευθέρωσε. Το σημαίνει, έχω τα σκλής, εγώ έχω την δύναμη να ανοίξω τον Άδη και να βγάλω όλους τους δικούς μου έξω και να αφήσω τους άλλους μέσα. Έχω τα σκλής του θανάτου και του Άδη. Γράψω νουν αείδες, λέει, γράψε αυτά που είδες και α εσύ και α μέλη γίνεσαι με τα ταύτα. Γράψε, λέει, αυτά που είδες, αυτά που είναι τώρα, αλλά και αυτά που μέλη μέλλον να γίνουν. Το μυστήριο των 7 αστέρων ονείδες επί της δεξιάς μου και τας 7 λιγνίας τας χρυσάς. Οι 7 αστέρες άγγελοι των 7 εκκλησιών εισι και ρυχνίε 7 εκκλησία εισι. Που ερμηνεύει ο ίδιος εδώ ο άγγελος. Οι αστέρες, λέει, αυτά είναι άγγελοι, είναι οι επίσκοποι οι οποίοι αγγέλουν, δουλεύουν συνεχώς και διδάσκουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γι' αυτό ονομάζονται άγγελοι. Και ερηχνίες, λέει, είναι 7 εκκλησίες, τις οποίες περιπατούσε στο μέσο τους και τις επροστάλλευε. Τελειώνει το πρώτο κεφάλαιο. Αν έχουμε καμιά απορία,
και στήρα της Εκκλησίας, ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των επτά λιχνιών των χρυσών. Ξύλισαν τα πιο πάνω τι γίνεται. Λέει, τάδε λέει, μας λέει αυτός ο οποίος κρατεί στα χέρια του τους επτά αστέρες, δηλαδή τους επτά επισκόπους, και περιπατεί μέσα στο μέσο των επτά λιχνιών και τους προστατεύει. Δηλαδή, τα λέει ο Χριστός αυτά. Τι λέει? Είδα τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου και ότι ου δίνει βαστά σε κακούς. Και επίρασας τους λέγοντας εαυτούς αποστόλους είναι και ούκησι και έπρεσα αυτούς ψευδείς. Πολύ όμορφα την είδα. Είδα τα έργα σου. Είδα πως εργάζεσαι στην επισκοπή σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου και ότι ου δίνει βαστά σε κακούς. Δεν μπορείς να αντέξεις να έχει κακούς μέσα στην εκκλησία σου. Τους διώχνεις. Και ότι ου δίνει βαστά σε κακούς. Και επίρασας τους λέγοντας σε αυτούς αποστόλους είναι και ούκηση. Ο φόβος των αποστόλων ήταν οι ψευδαπόστολοι, οι οποίοι εδίδασκαν διάφορα, διαφορετικά από τους Αποστόλους και εσύχιζαν τους χριστιανούς και λέει αυτούς, τους λέγοντας σε αυτούς, Αποστόλους είναι και ούκηση, δεν ήσαν. Τους επίρασες, δηλαδή τους εδοκίμασες και είδες ότι ενώ έλεγαν ότι είναι Απόστολοι, δεν ήσαν. Και έβρεσε αυτούς ψευδείς. Και συνεχίζει. Και υπομονή έχεις. Και ευάστασας δια το όνομά μου και ου και κοπίαγας. Έχεις πολύ υπομονή. Και δεν απέκαμες από τους κόπους τους πολλούς που κάνεις. Ως εδώ τον επαινεί. Παρακάτω όμως έχει ένα παράπονο. Αλλά έχω κατά σου. Έχω κάτι που δεν μου αρέσει. Ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκες. Πόση μεγάλη σημασία έχουν αυτά τα λόγια. Την αγάπη σου την πρώτη, ενθουσιασμό που είχες πρώτα, το ζήλο που είχες πρώτα, τον αφήκες και σιγά σιγά έγινες πλιαρός, αδιάφορος. Είναι πράγμα που το παθαίνουμε όλοι μας αυτό. Πηγαίνουμε, εξομολογούμε και βγαίνουμε από την εξομολόγηση και λέω, θα προσπαθήσω, δεν θα κάνω πλέον αυτά τα οποία εξομολογήθηκα. Και αντέχω μερικές ημέρες, μερικούς μήνες και ύστερα σιγά, 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 σιγά πέφτω στα ίδια πάντα.
πολλές φορές αυτό το πράγμα το καθένα μόνοι μας. Ενώ παίρνουμε αποφάσεις, ακούμε μια ομιλία, σαν τώρα που μιλούμε, και λέμε θα προσπαθήσω, θα αγωνιστώ, να γίνω όπως με θέλει ο Θεός. Και πράγματι, λίγες ημέρες τα καταφέρνουμε. Μετά, σιγά σιγά έρχομαι πάλι στα ίδια. Και έτσι εδώ έχει παράπονο ο Χριστός. Αλλαεύω κατά σου ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Μνημόνευε ουν πόθεν πέμπτωτας. Τι ωραία τα λέει. Θυμήθου που ήσουν στην αρχή και που έπεσες τώρα. Και μετανόησο και τα πρώτα έργα ποιήσω. Όπως εργάζεσαι πρώτα με τόσο ενθουσιασμό, συνέχισε και τώρα. Μην παραμελείς. Μην αφήνεις τον εαυτό σου σιγά σιγά να πέφτει. Μνημόνευε ουν πόθεν πέμπτωκας και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιήσον. Ιδεμή έρχομαι σι ταχύ και κινήσω τη λιχνία σου εκ του τόπου αυτής, εάν μη μετανοήσεις. Τι φοβερό πράγμα. Ενώ εκρατούσε εδώ στα χέρια που σε προστάτευε όλους τους επισκόπους των 7 εκκλησιών και με αυτόν τον τρόπο που λέω και σήμερα όλους τους επισκόπους της εκκλησίας σου τις προστατεύει. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν προσέχει, έρχεται σιγά σιγά ο πειρασμός και μας ρίχνει εκεί που θέλει. Δεν μας αφήνει εις το ζήλο που είχαμε στην αρχή. Και βλέπεις τι λέει, μετανόησο. Κάνε τα έργα τα οποία έκαμες πρώτα. Μην αφήνεις τον εαυτό σου χαλαρό και να πηγαίνεις πίσω-πίσω. Διότι, εάν δεν μετανοήσεις, θα έρθει ταχύ γρήγορα και θα μεταφέρω τη λιχνία άλλου. Δηλαδή, όταν οι χριστιανοί δεν ζουν χριστιανικά, τι τους θέλει ο Θεός. Φεύγει τη χάρη του και η εκκλησία εκεί τη σβήνει. Ή υποδηλώνεται, ή τους διώχνουν, σιγά σιγά σβήνει και κλείνει. Και έτσι έρχεται στο νου μου αυτό που επάθαμε να δει με τους Τούρκους στη Βόρεια Κύπρο. Οι αμαρτίες μας έρχεται με Κυριακή και έτρεχαν όλοι στις σάλασσες, στις δεξιάς και διασκεδάσεις εκεί και εδώ. Δεν θέλει, τι δεν χρειάζεται τις εκκλησίες ο Θεός όταν οι χριστιανοί δεν είναι εντάξει. Και βλέπετε έγινε εκείνη η εισβολή και σαν να λέει προσέξετε, μετανοήσατε, κάνετε τα έργα τα οποία θέλει ο Θεός και πράγματι 5-6 μήνες ο κόσμος είχε εντάξει. Υπήρχε μέσα του ο φόβος του που λέμε, ο φόβος που τους έπιωξε από τον τόπο τους. Βλέπετε όμως σήμερα ποια κατάσταση είναι. Είναι ένα πολύ χειρότερο σήμερα από το 1974. Πολύ χειρότερο. Και μας το λέει ξεκάθαρα, μετανοήσατε. Αλλάξτε, ιδανή, φεύγω την τεχνία αυτή από τον τόπο μας. Και αυτό το πράγμα βάστηκε στην Έφεσο. Μην είναι η εκκλησία της Έφεσο. Τότε ήκμαστε. Σήμερα δεν υπάρχει. Αλλά τούτο έχεις
ό,τι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών. Α, καγό μισόν. Ο Νικόλαος ήταν ίσα από τους Ιταλιακόνους. Κι όμως είχε παρεξηγήσει την γραφή που έλεγε ότι οι πρώτοι χριστιανοί τα είχαν όλα κοινά. Δεν είχε κανένας να πει τούτο είναι δικό μου, τι είναι δικό σου κλπ. Τα είχαν κοινά. Ήταν έναν κοινόβιο στην αρχή του χριστιανισμού. Αυτοί θεώρησαν ότι είναι κοινές και οι γυναίκες τους. Και έπεσαν σε σαρκικά αμαρτήματα τρομερά. Και βλέπεις εδώ, το αναφέρει ο Χριστός, αλλά τούτο έχεις ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, την σαρκολατρία, τη μισείς. Α, καγώ μισώ. Και εγώ το μισώ. Και λέει, ο έχων ους ακουσάτων τι το πνεύμα λέγει τις εκκλησίες. Βλέπετε ότι είναι επιστολή προς την εκκλησία της Εφέσου. Και εδώ λέει τις εκκλησίες. Ισχύει για όλες τις εκκλησίες, για όλους τους αιώνες. Τον εικόντι δώσω αυτό φαγήν εκ του ξύλου της ζωής, ο εστίν εν το παραδείσο του Θεού μου. Όποιον νικήσει και ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού και ζει όπως θέλει ο Θεός, θα του δώσω να φάγει από το ξύλο της ζωής που ήταν στο μέσο του παραδείσου. Το ξύλο της ζωής πλάνη. Ο ίδιος ο Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός. Θα του δώσω τον εαυτό μου. Θα ενωθώ μαζί μου. Και τελειώνει εδώ η επιστολή που στέλνει στην Έφεσο. Αν έχουμε τίποτα να παρατηρήσουμε. Πρέπει να ζούμε για να μην χαθούμε. Και εδώ τονίζει, αφήκε στην αγάπη σου την πρώτη. Το ζήλο που έχουμε στην αρχή δεν πρέπει να το χάσουμε. Διότι αν το χάσουμε, θα χαθούμε. Και οι πατέρες λέγουν προσοχή στα μικρά. Αν δεν προσεχάμε στα μικρά, να έρθουν τα μεγάλα, τα μεγαλύτερα και μετά θα πέσουν.
ποτέ να μην λέγουμε αυτό δεν είναι τίποτα. Έτσι είναι σήμερα. Όλος ο κόσμος αυτό κάνει. Δεν πρέπει να λέγουμε έτσι. Τι θέλει ο Θεός. Τι μας λέγει το Ευαγγέλιο. Πώς έζησαν οι Άγιοι μας. Να τους ακολουθήσουμε και εμείς. Και αν αγωνιζόμαστε, προσέξτε κάτι, εάν αγωνιζόμαστε, θα είναι ο Χριστός στο μέσο μας να μας προστατεύει. Όπως εκεί, στις 7 εκκλησίες, ήταν ο Χριστός και τις προστάτευε, έτσι και σήμερα. Όποιος αγωνίζεται και ποθεί πραγματικά τον Χριστό, θα είναι δίπλα του Χριστού να τον προστατεύει. Και να προσέξουμε αυτό που είπε, γιατί πολύ με συγκίνησε. Αφήκες την πρώτη σου αγάπη. Όσες φορές παίρνουμε αποφάσεις, αλλά οι αποφάσεις μας δεν παίρνουν πολύ καιρός και δεν σε αφήνουν. Δηλαδή, πρέπει να γνωριστούμε λίγο περισσότερο. Και ο Χριστός είναι μαζί μας. Να μην κοιτάζουμε τι κάνουν οι άλλοι. Μη κοιτάζουμε τι κάνουν οι άλλοι. Και λέγουμε εντάξει, μακάρι να είναι και οι άλλοι σαν εμένα. Δεν είναι έτσι. Είναι όπως με θέλει ο Θεός. Είμαι ο άξιος της βασιλείας του. Αυτό είναι το ερώτημα. Όχι τι κάνουν οι άλλοι. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Δεν με ενδιαφέρει. Είμαι του Θεού, είμαι δικός του, είμαι της βασιλείας του. Αν δεν είμαι, θα προσέξω την αγάπη την πρώτη που την άφησε και κρύωσε, θα τη θερμαίνω και πάλι και κάνω λέει τα έργα τα οποία έκανα αυτό. Στο σπίτι σας, φαντάζομαι όλοι θα έχετε την Καινή Διαθήκη. Διαβάστε λίγο την Αποκάλυψη, για να έχουμε τις απορίες να τις ερμηνεύουμε. Διότι, αν δεν διαβάζουμε έτσι όπως είναι το κείμενο, δεν καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε. Μια λίγο λικράμ θα λέει. Με παιδελέγει λιχνίες. Και ναι, εννοείται σε εκκλησίες. Λέει αστέρες και εννοείται σε επισκόπους. Και παρακάτω να δούμε πολλά τέτοια. Δεν ερμηνεύεται με τις ίδιες λέξεις της ή η Αποκάλυψης. Αφού δεν βγαίνεις από μέσα. Είναι ώρα αλληγορικά. Και εμείς διαβάζουμε εκείνους με τη χάρη του Θεού θα ερμήνευσαν. Και όσο μπορούμε και εμείς μπορούμε να τα καταλάβουμε. Διότι για να τα καταλάβει κανείς, πρέπει να έχει το πνεύμα που είχε εκείνος που τα έγραψε. Να μας την γεμίσει σαν το λιμάνι. Να είμαστε εμπνεύματοι. Δηλαδή, μπήκε το Άγιο Πνεύμα μέσα του. Και έβλεπε εκείνες τις οτασίες και τις έγραψε.
πολλές φορές θα μπερδεύομαι. Μπορεί να κάνουμε τυπικά ό,τι χρειάζεται για να είμαι χριστιανός, δηλαδή να εκκλησιάζομαι, να προσεύχομαι, αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε και τα άλλα τα οποία είναι αμαρτωλά. Και βλέπουμε πολλές φορές να λέμε και το ραδιόφωνο και στις εφημερίδες γίνεται η τάδε εορτή και βάλτε την Τετάρτη και Παρασκευή. Καταργούν την Τετάρτη και Παρασκευή. Δεν την βάλουν την Πέμπτη ή τον Σάββατο. Ένα Σαββαρήμα αυτό το πράγμα. Αύριο την Κυριακή αρχίζει το Τριώδιο. Όσοι από εμάς θα νηστέψουν τις 50 μέρες της νηστείας, καθένας θα λέει, εμπολές, εν ημωρώ, είμαι άρρωστος, ο γιατρός μου είπε να τρώω, και τα λοιπά. Λάβετε, εδώ πρέπει να προσέξω. Εάν αποφασίσω να νηστέψω και αρχίσω, να έρθει η χάρη στο Θεό να με βοηθήσει. Ποτέ είμαι μόνος μου. Εμείς κοιτάζουμε τις αρετές μόνοι μας, πώς θα τις κάνουμε. Κάνουμε σαν τον Πέτρο, που όταν άκουσε τη διδασκαλία του Χριστού, αυτή την απόλυτη αρετή που δίδασκε ο Χριστός, έγινε και τις δυνατές σωθήνε. Έτσι αυθόρμητος που ήταν, ποιος μπορεί να σωθεί με αυτά τα οποία ζητά να κάνουμε. Και συμφώνησε μαζί του Χριστός. Λέγει του παρανθρώπης τούτο αδύνατος. Παραδέ το Θεό πάντα δυνατά. Μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αν έχεις το Θεό μαζί σου όμως, όλα μπορεί να τα κάνεις. Το λίγο ασχέθημά μας θα είναι να προσέξουμε την αγάπη την πρώτη, να μην την αφήσουμε. Τον ενθουσιασμό τον πρώτο. Εκεί στο Άγιο Όρος έχω μια παροιμία. Λέει, όταν πάει ένας δόκιμος εκεί για να γίνει μοναχός, ο ζήλος του είναι όπως τον άθλο, τόσο μεγάλος, ψηλός όπως τον άθλο. Ώστε να πεθάνει, λέει, εάν του μείνει όπως το αυγό, σώζεται. Υπάρχει φόβο σιγά σιγά να πέσει και να χάσει όλα. Ένας πηγαίνει με τόσο ζήλο να αφήνει τα κτήματα του, τα χρήματα του, τους γονείς του, τους συγγενείς του, τα πάντα και πηγαίνει να γίνει μοναχός, να σώσω την ψυχή μου με αυτό το ζήλο. Εάν δεν προσέξει όμως, σιγά 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 το χάνει αυτό το ζήλο. Αν δεν θα χάσει ολόκληρο και του μείνει έστω και σαν το αυγό, λέει, να σωθεί. Εμείς πώς θα σωθούμε. Και εμείς το ίδιο. Εμείς το ίδιο. Πόσες φορές και εμείς παίρνουμε αποφάσεις γενναίες. Δεν θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Είναι αμαρτία. Και αντέχουμε. Μερικές ημέρες ή μερικούς μήνες. Ο Σατανάς δεν σκέφτεται τις ημέρες και τους μήνες. Η προσπάθεια του είναι να μας λήξει έστω και με τα χρόνια. Σιγά 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 όταν σε δει και οπισθοχωρείς, εάν σου πει να μαρτήσεις αμέσως δεν αμαρτάνεις. Αλλά το φέρνει με τέτοιον τρόπο που έχει την